και φίλοι, το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι αυτό που συνέβη όντω με τη νομική σχολή είναι απαράδεκτο. Ε, ξέρουμε όλοι καλά ότι ναι μεν έχει καταργηθεί το πανεπιστημιακό άσυλο αλλά με τους νόμους των τελευταίων ετών αλλά το πανεπιστήμιο και ο θεσμός του πανεπιστημιακού ασύλου όταν άρχισαν να υπάρχουν στην Ευρώπη το 14ο-15ο αιώνα ακριβώς ένας βασικός λόγος τον οποίο υπηρετούσαν ήταν η ελευθερία της έκφρασης μέσα σε μια κοινωνία και σε μια πολιτική οργάνωση που δεν υπήρχε ελευθερία της έκφρασης. Δηλαδή αυτό είναι ο ακρογωνιαίος λήθος του Πανεπιστημίου, το να υποστηρίζει την ελευθερία της έκφρασης όλων των απόψεων, αδιακρίτως. Ε, αυτό, αυτό δείχνει έναν αντιδραστικό μετασχηματισμό, δυστυχώς, του Πανεπιστημίου, που ε, ενώ είναι ε, ε, ο, η, ο, η όαση των, της ελευθερίας των απόψεων σε σχέση με το επιχειρήν, και τα είπε πολύ ωραία ο Τάκης ο πολίτης, σε ζητήματα που είναι, ε, ε, έχουν ένα πολιτικό διακύβευμα σοβαρό, ε, είναι ουσιαστικά μια διάσταση ολοκληρωτισμού και αποκλεισμού τη αντίθετη άποψη. Αυτό είδαμε με τα μάτια να φορούν την νομική για να μην γίνει μια εκδήλωση που αφορούσε την άσκηση και την προστασία βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Τώρα, στο θέμα τη ουσία. Ε, ζούμε σε μια συνταγματική οργάνωση που θέλει να αυτοπροσδιορίζεται ω κράτο δικαίου, έτσι, ω κοινωνικό κράτο δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του συντάγματο. Και υποτίθεται ότι εδράζεται πάνω στην αρχή τη ισότητα, με βάση το άρθρο 4 παράγραφος 1 του συντάγματος. Η ισότητα είναι ισότητα ενώπιον του νόμου, απέναντι στον νόμο και ισότητα διά του νόμου. Επίση, όλοι δέχονται όσοι ασχολούνται με το δημόσιο δίκαιο ότι η ισότητα εφαρμόζεται αναλογικά, με βάση την αναλογική εφαρμογή, δηλαδή οι όμοιε περιπτώσει ε, αντιμετωπίζονται όμοια και οι ανώμοιε περιπτώσει αντιμετωπίζονται ανώμοια. Ποιο είναι λοιπόν ο λόγο, και αυτό πρέπει να εξηγηθεί, το να αρνιέται η πολιτεία το να αρνούνται τα αρμόδια συμβούλια φυλακή και τα δικαστικά συμβούλια το δικαίωμα τη άδεια του Δημήτρη Κουφοντίνα. Δεν υπάρχει κανένα λόγο, κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί αυτό νομικά και συνταγματικά με κανέναν τρόπο. Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει κριτήριο σε σχέση με την απονομία αυτού δικαιώματο που συνδέεται με την ανθρώπινη και αξιοπρεπή διαβίωση, δεν υπάρχει κανένα κριτήριο που να αφορά την ένταση τη εγκληματικότητα. Άδεια παίρνουν και άνθρωποι που έχουν κάνει ανθρωποκτονίε ή έχουν συμμετάσχει σε εγκληματικέ, τρομοκρατικέ οργανώσει κλπ. Έχουν πάρει μέχρι τώρα. Άρα, ποιο είναι ο λόγο. Εδώ έχουμε μια διάκριση. Ποιο είναι ο λόγο τη διάκριση, Δεν είναι η ένταση, και μιλάω τώρα πάντα με τεχνικού νομικού όρου και όχι αξιολογικού ηθικού. Όχι η ένταση τη εγκληματικότητα και το τι είδου έγκλημα έχει διαπράξει, αλλά ουσιαστικά είναι ένα ζήτημα τοποθέτηση πολιτική. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δηλαδή εδώ σου λέει το εξή ότι εμείς σαν πολιτεία δεν αναγνωρίζουμε ότι οι ένοπλες οργανώσεις, οι τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το λένε κλπ. είναι πολιτικό έγκλημα. Δεν το αναγνωρίζουμε αυτό. Θεωρούμε ότι πολιτικό έγκλημα είναι μόνο η εσκάτη προδοσία, το πραξικόπημα, η προσπάθεια να επανάσταση κλπ. Δεν είναι πολιτικό έγκλημα. Όταν όμως, θέλ, όταν σε δικάζουμε λοιπόν, δεν σου δίνουμε τις προνομίες και τα ευεργετήματα που έχει το πολιτικό έγκλημα. Όταν όμω θέλουμε να καθορίσουμε το πώ θα ασκήσει την ποινή σου, εκεί θυμόμαστε το πολιτικό έγκλημα. Έτσι. Υπάρχει μια θεμελιώδη αντινομία εδώ πέρα. Εκεί θυμόμαστε το πολιτικό έγκλημα και σου ζητάμε να μεταμπεληθεί. Ουσιαστικά δηλαδή είναι μια ανάκληση του παλαιού θεσμού των δηλώσεων μετανία. Πρέπει να κάνει μια δήλωση μετανία. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι σε άλλα ποινικά δίκαια άλλων χωρών, σχετικά με τι ένοπλε πολιτικέ οργανώσει. Ιδίω στην Ιταλία, αυτή η ιστορία με τι μετάνοιε και του διαχωρισμού αποτέλεσε ολόκληρη σχολή σκέψη, νομοθεσία, πρακτική κλπ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Κανένα δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένο να κάνει δήλωση μετανία ή να μεταμεληθεί για να τύχει ε, τη άσκηση ενό δικαιώματο που παρέχεται σε όλου του άλλου που, ε, που είναι για κάποια δικήματα σοβαρά σε ποινή κάθεξη. Νομίζω λοιπόν ότι είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει ένα στοιχείο ε, φρονηματικού ελέγχου και άσκηση του δικαιώματο με βάση το αν κάποιο δέχεται το φρονηματικό έλεγχο ή δεν δέχεται το φρονηματικό έλεγχο. Εδώ το ζήτημά μα δεν είναι αν συμφωνούμε με τι πολιτικέ απόψει και τι πολιτικέ πρακτικέ του Δημήτρη Κουφοντίνα. Το ζήτημα είναι ότι κανεί δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένο να κάνει δήλωση μετανία για να τύχει τη άσκηση ενό βασικού δικαιώματο. Άρα λοιπόν, ε, το συμπέρασμά μου με μένα προσωπικά είναι ότι η μία άσκηση, η, άρνηση, η απόρριψη των αιτημάτων άσκηση αυτού του δικαιώματο είναι πρόδειλα αντισυνταγματική και αντικείμενη σε όλη τη λογική τη ισότητα ενώπιον του νόμου και προφανώ συνδέεται με την πολιτική εκδικητικότητα και με τη λογική ότι αφού άσκησε μια τέτοια πολιτική πρακτική και αφού με αυτόν τον τρόπο θέλησε να συμμετάσχει στην πολιτική ταξική πάλη πρέπει να εξοντωθεί. Πρέπει να εξοντωθεί ηθικά, πρέπει να εξοντωθεί ψυχολογικά και πρέπει να εξοντωθεί και φυσικά. Αυτή είναι η γνώμη μου και νομίζω ότι πρέπει όλοι όσοι πιστεύουν ότι τα δικαιώματα δεν είναι διαρρετά και ότι ισχύουν για όλους να στηρίξουν αυτό το αίτημα. Σας ευχαριστώ.